Μόνο την ταλαιπωρία συναντούν εδώ και τρει μήνε περίπου, αρκετοί συμπολίτε μα, οι οποίοι θέλοντα να λάβουν οποιαδήποτε πληροφορία ή να κλείσουν κάποιο ραντεβού με τον γιατρό του στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθη, αναγκάζονται να μεταφερθούν εκεί, αφού το τηλεφωνικό κέντρο υπολειτουργεί, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει και το έργο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Κάτι το οποίο επισημαίνει και ο διοικητή του νοσοκομείου, κ. Αθανάσιο Μπαμπαλίδη, ο οποίο μάλιστα τονίζει πω ήδη η επίλυση του τεχνικού προβλήματο έχει δρομολογηθεί. Είναι ένα θέμα που και εμένα προσωπικά με απασχόλησε, γιατί από τον πρώτο καιρό διαπίστωσα ότι το τηλεφωνικό κέντρο του νοσοκομείου δεν λειτουργεί ικανοποιητικά. Παρότι είναι ένα καινούριο τηλεφωνικό κέντρο που εγκαταστάθηκε στο νοσοκομείο πριν από μερικού μήνε μέσα από το πρόγραμμα Κοινωνία τη Πληροφορία, Παρά τα αυτά, έχει πολλέ ελλείψει, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ενημερώνει σωστά του πολίτε που παίρνουν ένα τηλέφωνο και ενδιαφέρονται να μάθουν κάποια πράγματα. Έτσι, έχουμε μπει σε μια διαδικασία να διορθώσουμε ό,τι ελλείψει και παραλήψει υπήρξαν από την εγκατάσταση του νέου τηλεφωνικού κέντρου. Για να μπορεί στη συνέχεια να ικανοποιεί και να εξυπηρετεί του πολίτε. Σε ό,τι αφορά στα άτομα τα οποία θα απαντούν στου πολίτε που ενδιαφέρονται να λάβουν οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμούν, ο κ. Μπαμπαλίδη ανέφερε πω αυτά υπάρχουν, συνεπώ μένει μόνο η αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματο. Άτομα υπάρχουν ούτω ή στο τηλεφωνικό κέντρο. Απλά το τηλεφωνικό κέντρο δεν έχει. Την τεχνική δυνατότητα, στο πω, να ικανοποιήσει ταυτόχρονα και να δεχτεί πολλέ κλήσει. Έτσι ώστε όταν κάποιο συμπολίτη μα παίρνει ένα τηλέφωνο την ώρα που μιλάει, ήδη τηλεφωνήτρια στο, στη γραμμή, δεν μπορεί να απαντήσει και στο δικό του τηλεφώνημα. Με αποτέλεσμα να μην απαντάνε και να νομίζουν ότι το, το, δεν υπάρχει τηλεφωνήτρια, ενώ απλά είναι κατηλημένο το τηλεφωνικό κέντρο και δεν έχει τη δυνατότητα τεχνικά να ενημερώσει τον πολίτη που παίρνει εκείνη την ώρα και ο ίδιο τηλέφωνο. Μια κίνηση η οποία θα βάλει τέλο στην ταλαιπωρία ασθενών, συγγενών του και επισκεπτών και φυσικά θα ανακουφίσει και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο δεν έχει τον ελεύθερο χρόνο να ασχολείται και με το να δίνει πληροφορίε εξυπηρετώντα του πολίτε.